Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ένας αγώνας τριάθλου στο παράλιο Άστρους. Ο αγώνας τριάθλου αυτός είναι αποστάσεων, όπως λέμε, half Ironman, δηλαδή 1900 μέτρα κολύμπι, 90 χιλιόμετρα ποδήλατο και 21 χιλιόμετρα τρέξιμο, το ένα μετά το άλλο συνεχόμενα. Πόσο δύσκολο είναι αυτό για τους αθλητές για να καταλάβει και ο κόσμος? Πολύ δύσκολο και είναι πολλές ώρες. Είναι δηλαδή ο πρώτος θα τερματίσει σε περίπου 5 ώρες, λίγο πριν από 5 ώρες, ο τελευταίος σε 8 ώρες. Και θα έχει παιδιά που δεν θα τερματίσουν με την όρια. Μέσα στο όριο, ναι. Μέσα στο όριο, sorry. Επίσης και η ζέστη μαζί, που θα είναι γύρω στους 28-29 βαθμούς, ακόμα περισσότερο δυσκολεύει την κατάσταση. Από πόσες χώρες έχουν έρθει οι αθλητές? Από 10 χώρες. Έχουμε από Αγγλία, από Γαλλία, έχουμε από Χολανδία, Γερμανία, Μολδαβία, Αμερική, Μολδαβία, Βουλγαρία. Βουλγαρία και λοιπόν και Ελλάδα. Είναι αρκετός κόσμος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να καταλάβει πώς γίνεται κάποιος αθλητής να τερματίσει υπό τέτοιες συνθήκες. Στο μυαλό είναι όλα. Θέμα συνήθειας είναι. Με καλή προπόνηση σιγά σιγά όλα γίνονται εφικτά. Δεν είναι τόσο φοβερός ακούγεται. Είναι θέμα συνήθειας, θα λέγα. Και θέλει προπόνηση. Δηλαδή, όλοι οι αθλητές που είναι εδώ σήμερα έχουν κάνει προπόνηση δηλαδή, για μερικές μέρες. Κάθε εβδομάδα περίπου 6 με 10 ώρες. Το κολύμπι, το ποδήλατο, το τρέξιμο, όλα μαζί. Περίπου 6 με 10 ώρες κάθε εβδομάδα για μερικές μήνες και αυτά. Οπότε για να αφήσουμε και ένα θετικό μήνυμα στα παιδιά τα οποία μας βλέπουν, όλα είναι στο μυαλό με λίγα λόγια και μετά όλα τα άλλα. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Αν το μυαλό μας βάζει στον καναπέ θα περάσουμε τη μισή μας ζωή. Αν το μυαλό μας βάζει να κινούμαστε, θα κάνουμε τέτοια πράγματα. Προσοχή λοιπόν όλοι! Να περάσουμε καλά και να χαθούμε στον τερματισμό! Σιγά το finish line! Ready! I want the sound! Ready! Yeah! Ok! 5! 4, 3, 2, 1! Yes! Μπράβο ρε Γιωργάρα! Μπράβο! Μπράβο αγόρι μου, μπράβο, μπράβο ρε Γιωργάρα, πάμε, πάμε, πάμε γερά, πάμε! Να ευχαριστήσουμε πολύ όλη την τοπική κοινωνία και τις τοπικές αρχές για τη βοήθειά τους. Το μέρος είναι πολύ φιλόξενο, πολύ όμορφο και ο κόσμος που έρχεται έχει ενθουσιαστεί με την ομορφιά της περιοχής. Ελπίζουμε να το κάνουμε κάθε χρόνο και κάθε φορά να έρχονται και περισσότερος κόσμος. Ναι, γιατί η αγώνα τέτοια στην Αθήκη είναι πολύ δύσκολο να το έχουμε, γιατί έχει πολλή κίνηση και όλα αυτά και δεν είναι πάντα ενώ πολύ εδώ πέρα... Εδώ
Είναι πολύ ησυχία, έχουμε πολύ βοήθεια και είναι πολύ όμορφο. Είναι παραδείσιο για τέτοια αγώνα. Κολύμπι και τρέξιμο. Συμμετείχαν περίπου 40 παιδάκια. Το ευχαριστηθήκαν, κολυμπήσαν στη θάλασσα, κάναν το τρέξιμό τους και πήραν μια πρώτη γεύση από το τρίαθλο και την αθλητική ζωή. Πάμε, 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 πά